Γεια σας αγαπητοί φίλοι, είμαι ο Αρτέμιος και μαζί με τον συνεργάτη μου τον Γιώργο διαχειριζόμαστε την Railbiking in Greece. Το τελευταίο καιρό δεχτήκαμε πολλά μηνύματα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω να απαντήσω στην πιο συχνή ερώτηση που μας κάνετε και είναι πότε θα ξεκινήσουν ξανά οι περιηγήσεις μας. Μέχρι πρόσφατα τρέχαμε πιλωτικό project σε συνεργασία με τον ΟΣΕ. Ο στόχος ήταν να δείξουμε στην πράξη αυτό που θέλουμε να κάνουμε προκειμένου να μας δοθεί η άδεια λειτουργίας. Με την δική σας φιλική συμμετοχή λειτουργούσαμε κάθε Σαββατοκύριακο πραγματοποιώντας τις πρώτες δοκιμαστικές περιηγήσεις. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε μοναδικά δεδομένα στα οποία βασίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας τουριστικών τρενοποδηλάτων στην Ελλάδα. Η διάρκεια του συγκεκριμένου πιλωτικού project έπρεπε να ήταν ενός έτους. Δυστυχώς όμως η δοκιμαστική περίοδος επεκτάθηκε σε άλλα 3 χρόνια, για διάφορους λόγους, με την βασική και την πιο ζημιογόνα αιτία την πανδημία. Η αλήθεια είναι ότι μας ήταν εξαιρετικά δύσκολο να κρατάμε μια επιχείρηση ενεργή με μηδενικά έσοδα για αρκετό καιρό. Μάλιστα υπήρχαν φορές που όλο το project κινδύνευε με κατάρρευση. Παρόλες τις δυσκολίες, καταφέραμε να επιβιώσουμε ως επιχείρηση και το Σεπτέμβρη του 2021 πήραμε την οριστική άδεια λειτουργίας για περιηγήσεις με τρενοποδήλατα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ψάχνουμε τρόπους να χρηματοδοτήσουμε την ιδέα μας. Συνειδητοποιήσαμε ωστόσο ότι εδώ οι επιλογές μας ήταν περιορισμένες. Για να χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση από επίσημους φορείς όπως τράπεζες, ΕΣΠΑ ή ιδιωτικά κεφάλαια, απαιτούνται γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες. Έτσι, αποφασίσαμε με τον συνεργάτη μου να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο του crowdfunding για να επιταχύνουμε την έναρξη λειτουργίας της Railbiking in Greece. Με άλλα λόγια, έχουμε το σκοπό να ζητήσουμε από εσάς, τους απλούς ανθρώπους σαν εμάς που τολμούν και ονειρεύονται να χρηματοδοτήσετε τα έξοδα της έναρξης της Railbiking in Greece προπληρώνοντας τις κρατήσεις. Θα φτιάξουμε μια καμπάνια στην ιστοσελίδα Given Fund όπου θα μπορέσετε να συνεισφέρετε με ασφάλεια τα χρήματά σας και εμείς με τη σειρά θα σας ανταμείβουμε με τις κρατήσεις των περιηγήσεων. Σε πρώτο βήμα θα κάνετε την συνεισφορά σας στην σελίδα givenfund.gr και στη συνέχεια θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αίτηση κράτησης στην δική μας ιστοσελίδα, την railbiking.gr. Στην ιστοσελίδα μας δημιουργήσαμε περίπου 1.700 χρονικές θηρίδες, όπου θα μπορέσετε να επιλέξετε την ημερομηνία και την ώρα που σας βολεύει περισσότερο για να κάνετε τη δική σας κράτηση. Η καμπάνια θα αφορά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου του 2022, και θα έχουμε περιηγήσεις κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Η τιμή μιας θέσης θα είναι μειωμένη από αυτήν που υπολογίζουμε στο μέλλον, περίπου στο 50 έως και 60%. Η περίοδος μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου είναι η καλύτερη εποχή για ποδηλασία πάνω στις ράγες του τρένου. Αυτή την εποχή ανθίζουν όλα, ενώ ο καιρός δεν είναι ούτε πολύ κρύος, ούτε πολύ ζεστός. Επιπλέον, θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλό δώρο Πάσχα, ίσως για το βαπτιστήρι σας. Απλά να θυμίσω στους ενδιαφερόμενους ότι προς το παρόν οι αναβάτες μας πρέπει να είναι πάνω από 8 χρονών. Αργότερα, έχουμε στα σχέδιά μας να φτιάξουμε περιηγήσεις για όλες τις ηλικίες. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη. Αν έχετε την καλοσύνη να μου στείλετε τα email σας, ώστε να μάθετε πρώτοι για την έναρξη των Rail Bike Tours στην Ελλάδα. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας στηρίζετε αυτό το καιρό. Πράγματι, η θετική σας ενέργεια ήταν κινητήρια δύναμη για μας. Δημιουργήσαμε μαζί κάτι όμορφο και σπουδαίο. Δεν βλέπω την ώρα να συναντηθούμε ξανά σε νέες περιπέτειες.